Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό απόγευμα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στον Καναδά και στη Λατινική Αμερική. Την αγάπη μου, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, να περνάτε καλά. Εδώ στη Φλόριδα είμαστε πάρα πολύ ωραία για την ώρα. Διότι δεν ξέρουμε τι συμβαίνει την επόμενη μέρα. Όλα γυρίζονται και έρχονται ανάποδα, στραβά και ανάποδα. Τέλος πάντων, καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στις Φιλιππίνες, στις Ινδίες, στην Κίνα και σε όλα μας βλέπουν οι φίλοι, οι ακροατές και τηλεθεατές της Φωνής των Ελλήνων. Καλό βράδυ να έχετε στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στην Τουρκία. Λέω στην Τουρκία γιατί έχουμε τους σύμβουλους πόντιους, Βόρεια Τουρκία. Επίσης στην Κωνσταντινούπολη, πάρα πολλοί φίλοι οι οποίοι μας βλέπουν και είναι Τούρκοι, αλλά μου λένε, Άντζελο, δεν είμαστε Τούρκοι, είμαστε Έλληνες. Αλλά φοβόμαστε να μιλήσουμε γιατί θα μας κόψουν τα κεφάλια. Ποιος άρρωσε ο Ερντογάν. Λοιπόν, αλλά λυπάμαι, μου λένε μερικοί Τούρκοι, οι οποίοι είναι Έλληνες αλλά είναι Τούρκοι, και μου λέει, Άντζελο, δεν είμαστε Τούρκοι, είμαστε Έλληνες και κρυβόμαστε. Μας έχουν αλλάξει τα ονόματα και όλα αυτά τα πράγματα. Αν είμαστε φίλοι. Και μάλιστα πολλά παιδιά μιλάνε τα ελληνικά στην Τουρκία. Δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, είναι κρύφο χριστιανοί. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να έρθει η ώρα και να εμφανιστεί ο ελληνισμός στην Κωνσταντινούπολη, όπου εμείς οι Έλληνες πρέπει να διεκδικούμε την Κωνσταντινούπολη εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν ξέρω τι κάνουν στην Αγγλία και στη Γερμανία και στα Ηνωμένα Έθνη κτλ. Αυτοί είναι τρελοί. Εμείς εδώ στην Αμερική όμως πρέπει να διεκδικούμε από τους προέδρους την επιστροφή της Κωνσταντινούπολης στη μητέρα της, την Ελλάδα. Αρχίσαμε ωραίτη. Είσαι μουρλός και φαρονίτες, είσαι τρελός. Αυτά δεν γίνονται με τίποτα, λέει. Πιστεύεις στον εξάδα δάκτυλο τον βασιλιά? Και ποιος σου είπε για βασιλιά, ρε φίλε? Για βασιλιά μιλάμε τώρα. Σου είπα ότι η Κωνσταντινούπολη είναι Ελλάδα και ανήκει στην Ελλάδα. Πώς βγαίνει η Τουρκία και λέει The Blue Egeo και τα Δωδεκάνησα είναι όλα δικά μου κτλ. Που δεν υπάρχει κουλάς Τούρκος πάνω. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά για άλλη μέρα. Έχω ακριβώς ένα λεπτό. Έχω ακριβώς εδώ πέρα τώρα και θα σας παρουσιάσουμε μια special εκπομπή, κυρίες και κύριοι, συγκεκριμένα για τα 200 χρόνια της Ελλάδος από την Παναρκαντική Ομοσπονδία του Καναδά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που η Παναρκαντική Ομοσπονδία θα μας παρουσιάσει αυτή τη στιγμή. Κοντά μου έχω εδώ μέσω Skype από το Τορόντο του Καναδά την πρόεδρο, στην κυρία Νότα Ηλιοπούλου. Καλή μου παλιά φίλη, we miss her, με τον άντρα και τη μεγάλη παρέα. Στην τελευταία μας κουραζέρα που πήγαμε 12 μέρες. Λοιπόν, γεια σου κυρία Προεδρίνα μου, είσαι καλά στο Τορόντο? Μια χαρά, Άγγελε. Μια χαρά, χάρηκα που σε βλέπω. Ωραία, πώς θα πάτε εκεί πέρα? Σας αφήνουν ελεύθερους να έρθετε κάτω στη Φλόριδα ή μα, τέλος πάντων? Εκεί ήμασταν, το Σάββατο γυρίσαμε στο Καναδά. Μάλιστα. Περάσαμε πολύ ωραία και τώρα ήρθαμε πίσω στα κρύα πάλι. Έτσι μου λένε ότι κάνει πάρα πολύ κρύα και χιόνισε χτες ή προχτές, κάτι τέτοιο πράγμα άκουσα. Σύντομα να σας έχουμε πίσω πάλι στη Φλόριδα. Ναι. Και σύντομα νομίζω του χρόνου να κάνουμε και την κουραζιέρα μας. Όχι τον Ιανουάριο, γιατί έγινε κάνσελ τον Ιανουάριο. Όλα γίνανε κάνσελ. Όλες είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Anyway, μαζί μας έχουμε και την κυρία Νότα, είπαμε την κυρία να την παρουσιάσουμε. Για πες μας το όνομά σου παρακαλώ, δεν μπορώ να διαβάσω το όνομά σου στο σκρίν, είναι πολλά μικρά τα γράμματα. Καλησπέρα, τι κάνεις? Yes.
Νάνση Αθανασοπούλου. Η κυρία Αθανασοπούλου, η κυρία Νάνση. Γεια σου, κυρία Αθανασοπούλου. Η κυρία Νότα ήταν πρόεδρος της ομοσπονδίας σας στον Καναδά, που είναι μια φοβερή ομοσπονδία, δυναμική ομοσπονδία, και θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Νότα, γιατί έχετε την καλύτερο πρόεδρος που τη ζηλεύω εγώ ίδιος ο Αγγελάτος, και λέω μακάρι να είχαμε και στη Νέα Υόρκη προεδρίνα στην ομοσπονδία εκεί, που έχουν διαλυθεί εκεί κάτω, και στη Φλόριδα και σε άλλες περιοχές που δεν υπάρχουν ομοσπονδίες. Πραγματικά είναι μια αξιότιμη και σεβαστή κυρία, η κυρία Νότα Ηλιοπούλου. Σε παρακαλώ. Ναι. Εγώ είμαι η πρόεδρος του γυναικείου τμήματος. Α, του γυναικείου τμήματος. Γυναικής Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος της Παναρκαρικής Ομοσπονδίας είναι ο Παναγιώτης. Μα. Ναι. Κάτι έγινε στη γραμμή με την Νότα, με το Zoom. Με ακούς, Νότα? Δεν ξέρω τι έγινε, γιατί κόπηκε η γραμμή. Με ακούτε? Εμπρός. Αμάν. Κόπηκε η γραμμή μας. Συγγνώμη, αγαπητοί φίλοι. Πάμε να ξανασυνδεθούμε τώρα πάλι. Αυτό ζούμε, αυτό δεν μ' αρέσει αυτό ζούμε. Αυτό ζούμε πάντα έχει προβλήματα. Λοιπόν, νομίζω να είναι εδώ πέρα η... Να δούμε. Θα το παρουσιάσουμε το φιλμ όμως σήμερα. Συγγνώμη, αγαπητοί φίλοι. Ναι. Συγγνώμη, αλλά το Zoom, αλλά τι θα γίνει με αυτό το Zoom. Connecting, δεν γίνεται connect. Άλλα, είσαστε εκεί. Εμείς είμαστε εδώ. Εσένα σε χάσαμε. Και εγώ σας έχασα το βίντεο, δεν ξέρω γιατί, ρε παιδί μου. Άρε παιδί μου, τι έγινε. Για μιλήστε λιγάκι, σας ακούω. Έτσι κάνω να ακούμε τη φωνή σας. Για να μας πείτε δύο λόγια. Ναι. Προτού αρχίσουμε το φιλμ και χάσω και τη φωνή σας, πέστε μου ακριβώς τι είναι αυτό το φιλμ και τι θα δουν οι ακροατές μας. Okay. Νάνση, συγγνώμη. Εγώ θα πω δύο λόγια και ύστερα θα σας περιγράψει η Νάνση για το έργο. Η Παναρκαδική Ομοσπονδία με μεγάλη χαρά δέχτηκε να χρηματοδώσει αυτή το έργο που η Νάνση έκανε produce, να τιμήσουμε τους ήρωες του 21. Η Νάνση είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος στην παροικία μας. Της δώσαμε όλη την εμπιστοσύνη και με μεγάλη χαρά το έβγαλε πέρα σε δύσκολες καιρούς, σε δύσκολους καιρούς το pandemic, και μας παρουσίασε ένα πολύ όμορφο έργο. Την ευχαριστούμε. Η Παναρκαδική είμαστε υποχρεωμένοι, την αγαπάμε και ελπίζω να κάνουμε και άλλα τέτοια projects. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Nancy, it's all yours. Λοιπόν, εγώ πέρσι, κάθε χρόνο ανεβάζομαι κάτι ιστορικό, θεατρικό, αλλά λόγω του COVID φυσικά φέτος δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα στο θέατρο, και πλησίασα την κυρία Νότα και την Παναρκαδική και τους είπα πως έχω στο νου μου να κάνουμε κάτι για το Κολοκοτρώνη, μια και είναι τα 200 χρόνια. Καλά κάνετε. Γιατί για μένα ο Κολοκοτρώνης είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος, αλλά είναι ακόμα γιατί τον αισθανόμαστε. Είχε ένα στρατηγικό μυαλό. Ήξερε να πλησιάζει τον κόσμο. Ήξερε να κάνει τον κόσμο να του έχουν εμπιστοσύνη. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και έτσι μάζεψε και όλο τον κόσμο και ανέβηκαν και κάνανε την Επανάσταση. Πολύ δύσκολο ήταν να δούμε πώς θα το δουλέψουμε. Αλλά ήταν μία ποιήτρια από την Θεσσαλονίκη, η Παρθένα Τσοκτουρίδου, που είχε γράψει ένα ποίημα και τη ζήτησε αν μπορεί να μας το δώσει για να μπορέσουμε να βασίσουμε το έργο μας πάνω σε αυτό. Και έτσι διαλέξαμε ορισμένους ήρωες,
τον Κολοκοτρώνη, την Πουβουλίνα, τον Παπαφλέσσα, τον Ρήγα, τον Φεραίο. Και είχαμε και την Ελλάδα σαν κεντρικό στοιχείο. Είχαμε την Ελλάδα σαν μάνα. Μάνα γη, μάνα μητέρα. Ναι. Για μας τα παιδιά που έχουμε γεννηθεί στο εξωτερικό, η Ελλάδα για μας είναι ένα όνειρο ωραίο. Είναι ο τόπος που καταγόμαστε, γιατί έτσι μας μεγάλωσε η δική μας. Και για μένα, σαν σκηνοθέτης, κάθε φορά που πάω στην Ελλάδα και περπατάω σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, νιώθω πως παρόλο που δεν έχω γεννηθεί εκεί, πατώντας τα χνάρια αυτών των ιστορικών που περάσανε και αγωνίστηκαν για την πατρίδα μας, νιώθω κι εγώ πως και εγώ πατώ πάνω σε αυτά τα χνάρια και πως έχω και χρέος και εγώ και όλους τους μαθητές και τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου να νιώσουμε αυτά τα χνάρια. Και γι' αυτό το ονομάσαμε Ιερά Χνάρια. Μάλιστα. Και μέσα σε όλο αυτό το πώς θα τα ανεβάζαμε το έργο, ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία. Αλλά είχαμε ένα πάρα πολύ καλό team από ανθρώπους, και μεγάλους και μικρούς, που δώσαν την ψυχή τους και με την υποστήριξη της Παναρκαδικής, γιατί αν δεν είχαν την υποστήριξη να μπορέσουμε να το γυρίσουμε σε film, δεν θα γινόταν τίποτα. Πήγαμε και στο Greek Film Festival και τώρα ευχόμεθα να πήγανε στην Αυστραλία, το δείξανε στην Αυστραλία το βίντεο, και τώρα πιστεύω και εσείς μέσω το δικό σας θα το δει όλος ο κόσμος. Είμαι σίγουρος, διότι λοιπόν, θα το προωθήσουμε και σε άλλα κανάλια και θα μπουν σε όλα τα δίχτυα αυτή τη στιγμή που θα το δούμε το έργο. Αλλά θα ήθελα να σας πω και να σας συγχαρώ σαν τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός σταθμός στη Φλόριδα και όλη της Αμερικής και του Καναδά, γιατί έχουμε πάρα πολλούς Καναδούς που μας βλέπουν και πάρα πολλούς δικούς σας ανθρώπους. Λοιπόν, από την Αρκαδία. Εγώ θέλω να σας πω, κύριε Αγγελάτο, πως έχω μέρθει στο Clearwater 3 φορές. Ναι. Μας είχε φέρει ο κύριος Σαφαντίνος. Ναι, πριν ο πολλά Τέρης, χρόνια. Ο Τέρης. Παρουσιάσαμε τρεις διαφορετικές χρονιές, παρουσιάσαμε διάφορα έργα εκεί πέρα. Δεν έχω τύχει να είμαι καλοκαίρι και ζηλεύω πολύ όταν βλέπω την κυρία Νότα. Κοίταξε χρώμα εκεί πέρα, κάθε μέρα έβαζε φωτογραφίες από τη Φλόριντα. Έρχομαι κι εγώ μια μέρα να έρθω καλοκαίρι. Καλό θα είναι, θα έρχεται, να σας αξιώσει ο Θεός να έρθετε. Μια φορά σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, γιατί από ό,τι ακούω κάνετε μια πάρα πολύ καλή δουλειά στη Φλόριντα. Ευχαριστώ, και είσαστε και η πρώτη ομοσπονδία Αμερική και Καναδά που εμφανίζεται να παρουσιάσει κάτι το θετικό για τα 200 χρόνια της Επαναστάσεως. Και σας χαίρω για αυτό το πράγμα που κάνετε. Γιατί δεν βλέπω άλλες ομοσπονδίες να κάνουν τίποτα. Δηλαδή, δεν βλέπω τίποτα ούτε στη Νέα Υόρκη, ούτε στο Σικάγο, ούτε πουθενά άλλου. Σας χαίρω για αυτή την πρωτοβουλία που έχετε πάρει να κάνετε κάτι για τα 200 χρόνια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Να έχετε καλό βραδάκι. Ας κοιτάξουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την ταινία αυτή. Εντάξει. Γεια και χαρά σας, μωραΐτες αδερφοί. Είμαι ο Τάσος Μαστοράκος, παιδί της Διασποράς, γεννημένος και μεγαλωμένος στο Τορόντο του Καναδά. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτίριο της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Καναδά στο Τορόντο, μαζί με το θεατρικό εργαστήρι Έκφραση, για να σας παρουσιάσουμε το έργο «Ιερά Χνάρια», βασισμένο στο ποίημα της Παρθένας Τσουκτουρίδου, διασκευή και σκηνοθεσία Νάντση Αθανασοπούλου Μιλωνά. Δεν είμαστε ιστορικοί, ούτε φιλόλογοι. Είμαστε απλά μια μικρή θεατρική ομάδα που με πολύ αγάπη, σεβασμό και το δικό μας τρόπο θέλουμε να εκφράσουμε την δική μας ευγνωμοσύνη στον θρυλικό Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον γέρο του Μοριά, που το κοφτερό στρατηγικό μυαλό του, η βαθιά οργανωμένη σκέψη του, η αγνότητα του χαρακτήρα του και η γνήσια ελληνική καρδιά του τον έχουν κάνει να ξεχωρίζει μέσα από τις σελίδες της ιστορίας του 1821.
Στη μνήμη αυτού του ανθρώπου λοιπόν, που για πολλούς είναι η προσωποποίηση του απελευθερωτικού αγώνα του 1821, θέλουμε να βροντοφωνήσουμε πως και εμείς και τα παιδιά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε να ακολουθήσουμε τα ιερά χνάρια του. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Καναδά στο Τορόντο, που μας εμπιστεύτηκαν και υποστήριξαν αυτή την παραγωγή μέσα στην δύσκολη περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού. Χρόνια πολλά, Έλληνες, να ζήσουν οι ήρωες του 1821, που έδωσαν τη ζωή τους για την δική μας ελευθερία. Χρόνια πολλά, Ελλάδα, ελεύθερη και αδούλωτη. Για και χαρά.
τα παιδιά. Έλα πάρε και τούτο, να μου το πας το γιουλμπαξέ. Και πάλι φέρε μου το, να μου το πας το γιουλμπαξέ. Και πάλι φέρε μου το, νάνι, 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 το παιδάκι μου να κάνει. Έλα ύπνε, πάρε με το, και γλυκά ποκοιμήσε το. Γεννήθηκε ο Αυγερινός με λάμψη φωτισμένος. Γεννήθηκε ο πρωτότοκος, ο άστρο ποτισμένος. Με στέφανα νίκης πολλά, με αίματα γραμμένα και με δοξολογήματα για έργα πενεμένα. Σφραγίδα έχει στην καρδιά, με αίμα πατημένη. Γεννήθηκε για ένα σκοπό, για Ελλάδα τιμημένη, για να αναστήσει μία φυλή που είναι σκλαβωμένη, για να γράψει ιστορία κιός με σπάθα χαραγμένη. Ο Λογοτρώνης το όνομα, λεβέντικη η καρδιά του, η δίψα του για ελευθερία θα σώσει τη γενιά του. Αυγερινέ και πουλιά, εσύ κι εσείς όλα τα άστρα, θα δείτε πως θα πολιορκεί εκιός όλα τα κάστρα. Φωτιά θα ανάβει στους οχτρούς για να τους κατακάψει, γιατί εκεί το έθνος μας το έχουνε ρημάξει. Κι όσοι τους προσκυνήσανε και εκείους θα τσεκουρώσει, εκείους που την Ελλάδα μας την έχουνε προδώσει. Ψυχή θα'ναι ηρωική, καρδιά αντριωμένη, το κάφημα, ο αθάνατος στη γη τη τιμημένη, όπου θα θριαμβεύσει εκείος με έργα ιστορημένα, από το Θεό, τον ουρανό και από όλους δοξασμένα. Τους σκλαβωμένους Έλληνες οι Τούρκοι αφεντεύανε, άρπαζαν, ατιμάζανε, ταπείνωναν και καίγανε. Κι όποιος δεν πλήρωνε καλά τους φόρους στους αφέντες, του περνάν το κεφάλι του, δίχως πολλές κουβέντες. Thank you.
παπαγιάδες και γιαούριδες αυτούς τους ονομάζαν. Κλείναν τα σχολεία μας, τις εκκλησίες ρημάζαν. Μα οι Έλληνες αντισταθήκανε στη βάρβαρη σκλαβιά τους. Κλέφτες με όπλα γίνανε στα πάτη τα βουνά τους. Γρήγορα με προσοχή. Φίδια και άγρια θεριά συγκάτοικοι γεννήκαν στις ερημιές και στα βουνά μαζί με τους τυράννους. Κιούς, τους τουρκοτζαμπάσιδες που με σάρκα δεν αφήκαν Ρωμαίοι και αφάγωτοι, σαυλάκια και σε θάμνους. Ελλάδα πονεμένη μας και καταφρονεμένη, πατρίδα μας γυμνή εσύ και τόσο ταλαιπωρημένη. Που σέκλαψαν γενιές πολλές, γέροι, παιδιά και νέοι. Γιατί να σε βυζένουνε τουρκοκάπετα νέοι? Ματώσανε τα πόδια μου, λαμώθηκε η καρδιά μου απ' του πολέμου τη φωτιά, τρόμαξε η λαλιά μου. Χαθήκανε τα σπίτια μου, σκοτώσαν τα παιδιά μου, κομμάτιασαν τα ρούχα μου και τα υπάρχοντά μου. Γιατί βοήθησε μας μου, για βοήθησε τα παιδιά μου. Λύσαξε, Τούρκε, λύσαξε, που είμαστε ανδριωμένοι. Εμείς όλοι οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι στον πόλεμο για ελευθερία, στη δόξα για ειρήνη. Την ώρα περιμένουμε που θα'ρθε η Γαλήνη. Ως πότε θα υπομένουμε αυτή τη τυραννία? Ως πότε θα είμαστε σκλάβοι σας? Ζήτω ελευθερία! Ως πότε θα σκοτώνετε λεβέντες, παλικάρια, και η Ελλάδα θα θρυνεί τη στάχτη της με φιάρια? Αχ, καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά να είμαστε αιώνια σκλαβιά και φυλακή. Να βαγηθούμε όλοι, να γίνουμε θεριά, το αίμα μας να χύσουμε για αυτή τη ελευθεριά. Βαστάτε Έλληνες καλά και βάλτε σε σακούλια σπόρους που είναι της λευτεριάς και του μεγάλου αγώνα. Σπίρτε τα να φυτρώσουνε. Φυλάξτε καραούλια. Τριγυρισμένοι με σπαθιά
Γυμνή μέσα στα χιόνια. Γίνετε λιονταρόπουλα. Ναι. Φάτε τον Τούρκο τον οχτρό. Θα φάμε. Καλά αρματωμένοι. Να σώσουμε τις λευτεριάς. Ναι. Το δέντρο το καλό σας. Αγωνιστείτε. Κι όλοι σας θα είστε στεφανωμένοι. Έλληνα, δύστυχε εσύ που σε χτυπούν αυδαίλες. Τσάκισε τα ποδάρια τους. Και ρίξτε από τις θέλες. Τους Τούρκους να τους γώσουμε στις μαύρες τις κασέλες. Ναι. 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 Να μη σκοτώνουν τα παιδιά και τις μικρές κοπέλες. Δεν μπορούν να εξαφανίσουν οι Τούρκοι τους σπόρους της καρδιάς μας. Ας μας σκοτώσουν. Μη θαρείτε πως θα πάρουν τα μυαλά μας. Από καιρό τώρα τα πήραν τα ελληνόπουλά μας και τα φυτέψαν μέσα τους τα λιονταρόπουλά μας. Και αν τολμήσουν, θα εκδικηθούν αυτά για την αδικία και όλους που πήραν μέρος στην προδοσία. Βλαστούς θα βγάλουν μέσα τους σ' όσους έχουμε φυτέψει. Άνθη ελπίδας και καρπούς, ο νους τους θα τα θρέψει. Καλώς τον Αντωνκληρικό που είναι κυνηγημένος. Απ' τον αγά τον Χουσεΐν που του είναι θυμωμένος. Για πες μου, παλικάρι μου, πώς από αυτά τα μέρη, ποιος άνεμος στη Ζάκυνθο μεμένος έχει φέρει. Έμαθα στη Μονεβασιά, μάλωσες με δεσπότη. Έφυγες, είπαν και από εκεί, μάλλον θα φταίει νιώτη. Εδώ που ήρθες είσαι με, θα μάθεις σχέδιά μου. Ξεσηκωμός και φιλική η οικογένειά μου. Θα μοιηθείς μαζί με μας. Ήρωας στεναγίνεις. Ζήτω η επανάσταση. Αθάνατος θα μείνεις. Το όνειρο της φιλικής είναι η ελευθερία. Ζήτω η Ελλάδα, η πατρίς και η αυτονομία. Δώσ' μου τις ευλογίες σου. Πάρτες και από μένα. Φλέσα παπά αγωνιστή, η Ελλάδα έχει ένα. Να μαχηθείς μαζί με μας, μέσα στα οχυρά μας. Μη χάνεις τις ελπίδες σου και όλα τα όνειρά μας. Στρατηγέ, ηρωικά θα αγωνιστώ για τη μεγάλη ιδέα, γιατί πράγματι η ελευθερία μας είναι πολύ σπουδαία. Με ειδικές αποστολές θα φύγω και θα ενεργήσω. Τους Τούρκους θα αντισταθώ και όλους αυτούς θα τους αφανίσω. Και στο μανιάκι που ο Ιμπραήμ στο στόχο το έχει βάλει, πρώτο ταμπούρι θα είμαι εγώ και από πίσω κι άλλοι. Όμως, ας μην ξεχνάμε το χρέος μας στο Θεό και στην πατρίδα. Ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού. Παλικάρια μου, λεβέντες μου γενναίοι, τους πειρατές που είναι για μας. Σαν μαύροι αρουραίοι να διώξουμε από τα νησιά. Από όλο το Αιγαίο, ρίξτε τους,
Και Λευτεριά θα είναι σπουδαίο νέο. Χρήματα έχω άφθονα. Τα δίνω στον αγώνα. Τα πλοία μου ναυπήγησα. Δεν θα είναι και τα μόνα. Και η φρεγάτα η μουτρανή. Και αυτή θα συμμετέχει σε όλους τους αποκλεισμούς. Εφόδια θα παρέχει. Εκεί, εκεί που δείχνω ήρωες, καράβια ταξιδεύουν. Θέλω να μας κυκλώσουνε. Κατά εμάς σοδεύουν. Ετοιμαστείτε! Ρίξτε τους! Κανένα μη λυπάστε. Της χώρας μας τη λευτεριά, εσείς προετοιμάστε. Οι άτιμοι οι Τούρκοι είναι αυτοί που θέλουν τη σκλαβιά μας, που παίρνουν τις γυναίκες σας και τα μικρά παιδιά μας. Τα δίνουνε στο χάροντα, γενίτσαρους τα κάνουν. Γέμισαν τα χαρέμια τους. Θέλουν να μας πεθάνουν. Ρουμιοί! Πετάξτε τα όπλα σας! Στα σπίτια σας γυρίστε! Όλους θα σας σκοτώσουμε! Πάιντε! Οπισθοχωρήστε! Τούρκοι, αφήστε τα όπλα σας! Δάκρυ πολύ θα χύσετε! Εμείς θα σας νικήσουμε! Στη Τρίπολη γυρίστε! Εμείς θα πολεμήσουμε! Όλοι μας σαν λιοντάρια! Κανένα δεν φοβόμαστε! Είμαστε παλικάρια! Επαναστάτες είμαστε! Κλέφτες αμαρτωμένοι! Με μάχη θα νικήσουμε και νίκη τιμημένη! Τριάστε και σας έφαγα! Είμαι ο Κολοκοτρώνης, ο Μαλίγιστος και του ηθικού βαρόνος! Αστάτε όλοι οι Έλληνες! Στρατόφερνο χιλιάδες! Μανιάτες και πετρόμπεοι! Μην κλαίτε άλλο μανάδες! Είμαι ο Τουρκοφάγος σας! Όλους εσάς! Το όνομά μου και μόνο σας προκαλεί φυγή και άφθονο τρόμο! Ιδού τον Νικηταράς! Ο γιος μου ο γενναίος, βάλτε φτερά στα πόδια σας, γιατί είναι άγριος νέος. Λαφούτα, μάτρα Πέτροβα, μάτρα Μιχαλαρέη, φτέρισε τα κεφάλια τους, άντρες δράνοι γενναίοι. Πάμε, ελευθερία ή θάνατος! Ελευθερία ή θάνατος! Τώρα παλικάρια, ρίχτε τους, πάμε όλοι μαζί για την ελευθερία! Πάμε παλικάρια! Νικήσαμε! Νικήσαμε, παιδιά! Νικήσαμε! Αφήστε τους! Αφήστε τους να φύγουνε, να κλάψουνε, να θρηνήσουνε και όλοι τους να ντραπούνε! Μπράβο, λεβέντες μου καλοί! Πετύχατε τους στόχους! Η θάλασσα θα καταπιεί τους τουρκικούς τους λόχους! Οι πέτρες, τα ψηλά βουνά, όλα θα ηρεμήσουν! Τρεις κόρες μέσα στα λευκά έρχονται να υμνήσουν! Η νίκη πρώτη σας υμνή και η δόξα είναι παρέα για τα θάνατα έργα σας που στο Θεό είναι ωραία. Και η λευτεριά ακολουθεί, είναι στεφανωμένη, φτερά έχει στις πλάτες της με δάφνες στολισμένη. Στο
Πού πάτω ρε, πού πάτω ρε παιδιά. Πού πάτε παλικάρια, πού πάτω ρε, πού πάτω ρε παιδιά. Πάμε για να πατήσουμε την τρόπο, ρε την τρόπο. Πάμε για να πατήσουμε την τρόπο, ρε την τροπολίτσα. Η νίκη των Ελλήνων στο Βαλτέτσι, 13 Μαΐου 1821 και η άλωση της Τριπολιτσάς, 23 Σεπτεμβρίου 1821, συμβάλλουν στην ανάδειξη του Κολοκοτρώνη σε αρχιστράτηγο των επαναστατικών δυνάμεων. Η Τριπολιτσά είναι και πάλι ελεύθερη, χάρη στις μάχες των Ελλήνων παλικαριών που στάθηκαν σαν δέντρα γέροχα μπροστά στον Τούρκο εισβολέα. Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά του Κολοκοτρώνη στα απομνημονεύματά του για την κατάληψη της Τριπολιτσάς. Όταν μπήκα στην Τριπολιτσά, μου έδειξαν τον πλάτανο ή στο παζάρι, όπου εκρέμαγαν τους Έλληνες. Αναστέναξα και είπα, «Άιντε, πόσοι από το σώι μου και από το έθνος μου εκρεμάστηκαν εκεί» και διέταξα και το έκοψαν. Στη μάχη των Δερβενακίων, 26 έως 28 Ιουλίου, όπου καταστράφηκε ο στρατός του Δράμαλη, αναδείχθηκε η στρατηγική του ιδιοφυΐα. Η κυβέρνηση Κουντουριώτη τον διόρισε αρχιστράτηγο των επαναστατικών δυνάμεων. Η μάχη είναι φοβερή! Νεκροί πέφτουν χιλιάδες! Κοντά η νίκη! Ο Παπαφλέσσα! Νερό! Φέρτε νερό! Τι γίνεται! Φλέσσα! 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 Μα γιατί γελάν παράξενα οι αγάδες. Σαν να πληγώθηκα. Έτσι φαίνεται. Τον Ιμπραήμ βλέπω πως... Θολά. Το σπαθί στο χέρι. Να το χτυπήσω. Με φίλησε. Μάια, αυτόν εγώ δεν μπορώ να τον συγχωρήσω. Ζώσαν το κεφάλι μου, ακτίνες του ηλίου. Ψαλμούς ακούω του ουρανού και όρομα Κυρίου. Ήρθα να με πάρουν άγγελοι παραδείσου. Αθάνατος φωνάζουνε. Φλέβα, Φλέσσα, παπά, κοιμήσου. Τι υπέρμαχο στρατηγό τα νικητή
Ως λυτρωθήσα τον δεινό αριστηρία αναγράφω σύ πόλη σου Θεοτόκη. Ο Φλέσσας μας δεν πέθανε. Ποτέ δεν θα πεθάνει. Στολίστε τον. Φροντίστε τον. Της δόξας το στεφάνι. Θάψτε τον. Μ' όλα τα μεγαλεία. Στείλτε του πυροβολισμούς. Σε θέρες και από πλοία. Όλοι να χαιρετήσουμε. Της γης μας το καμάρι. Και αφού ήρθε ο Χάροντας κι ήθελε να τον πάρει, ας τον επάει στο Θεό, στου ουρανού τους θόλους, εκεί όπου τους μάζεψε τους αθανάτους όλους. Παιδιά μου, γιατί θλιβόσαστε που χάθηκαν γενναίοι? Ο πόλεμος είναι βαρύς. Αφήστε τις κουβέντες που για το πάθια μιλούν και ενθάρρυνση ολίγη. Εμψυχωθείτε! Η Τουρκιά με πόλεμο θα φύγει! Καλά λες, μάνα. Ο Θεός υπέγραψε τη λευτεριά της Ελλάδας. Είναι θέλημα Θεού και δεν παίρνει πίσω την υπογραφή Του. Είναι μαζί μας και μας βοηθάει. Γιατί πολεμάμε για την πίστη μας, για την πατρίδα μας, για τους γέρους γονιούς μας, για τα δύναμα παιδιά μας, για τη ζωή μας, για τη λευτεριά μας. Και όταν ο δίκαιος Θεός μας βοηθάει, ποιος εχθρός μπορεί να μας κάνει καλά? Αδέρφια μου, ακούστε! Χτυπήστε τους από παντού και κάντε μου σινιάλα. Στρατήγημα, έχω εγώ τρανό. Δεν μπαίνω σε γυάλα. Ανάψτε 20 φωτιές και γίνετε κολόνες. Να βγουν οι Τούρκοι για να δουν τους Έλληνες πυλώνες που δεν αφήνουν πασά μύτη να ξεμητήσει ούτε κι αρμάδα τουρκική. Αυτούς δεν να φοβήσει. Πολύ ορκίστε τα βουνά κι όλα τα φρουριά τους. Πείτε τους να αφήσουν εκεί το βιός και τα υπάρχοντά τους. Κι αρνανηθούν οι άπιστοι, κόψτε τους τα κεφάλια. Δεν θέλω να αφήσετε Τούρκο από μηνάρια. Εμπρός! Ελευθερία ή θάνατος! Ελευθερία ή θάνατος! Τιμή και δόξα στους νεκρούς που δώσαν τη ζωή τους, που ελευθερία φώναξαν στην ίστατη πνοή τους. Πάντα θα είναι θάνατοι, αιώνια πενεμένοι, άξιοι και περήφανοι, καθώς και τιμημένοι. Άλλοι με το κοντήλι τους κι άλλοι με καριοφύλλοι. Όλοι μαζί της λευτεριάς ανάψαν το καντήλι. Ελλάδα, γράψε σε χαρτί όσους αγωνιστήκαν, όσους μες στην καρδούλα τους βόλια εχθρικά δεχθήκαν. Στεφάνη, δόξα και τιμή, για σέναν εχαθήκαν κι οι δουλωμένοι Έλληνες απελευθερωθήκαν. Σώσανε την πατρίδα τους. Με πίστη στη θρησκεία και του Θεού να έχουνε τη θεία ευλογία που δώσανε σε σένανε,
δίκιο και ελευθερία. Γέρε του Μωριά, βασανισμένε μας πατέρα, της λευτεριάς που φύσηξες, σύ πρώτος στον αέρα, κινδύνους που διέτρεξες και έκλεψες θανάτους, εσύ συγκαταλέγεσαι με σάσους αθανάτους. Χτύπους εσύ δοκίμασες μες στην πικρή καρδιά σου, λυπόσουνα και έκλαιγες για όλα τα παιδιά σου, για εκείνα τα Ελληνόπουλα που ήταν σκλαβωμένα, σύ ήσουν που τα στόλισες με έργα τιμημένα. Τα οράματα, το πείσμα σου, κατέλαβαν τα κάστρα. Μάρτυρες εσύ έβαλες τον ήλιο και τα άστρα. Τα λόγια σου τα φλογερά πύρωσαν τις καρδιές μας και στον αγώνα ελευθεριάς έσπρωξες τις ψυχές μας. Τα όνειρα, η λέξη σου, σπαθιά στη δουλοσύνη, οχτρώσει δεν προσκύνησες, μόνο χριστιανοσύνη. Θρίαμβο ήθελες τρανό, ζωή ελευθερίας, παρατημένο στη νυχτιά της πίκρας της κακίας. Σοφέ και πενεμένε μας πατέρα, οι κόποι σου τα φτερά σου θριάντευσαν, δοξάστηκαν και η πεπατησιά σου μες στην καρδιά μας κατοικούν. Καύχημα ελληνικό μας, το μεγαλείο σου τρανό στο γένος το δικό μας. Τα χώματα τα ιερά τα έκανες αντριωμένα, τα φώτισες, τα λάμπρινες για να είναι δοξασμένα. Τα έκανες να είναι ιερά με δάφνες στολισμένα. Σκέπασες κόκαλα με αυτά που γίναν αγιασμένα. Εμάς, παιδιά μου, μη μας τυράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε και η μέρα της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν με το λίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθεί η νύχτα του θανάτου, όπως την ημέρα των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθεί η νύχτα και η επόμενη ημέρα. Εις εσάς μένει να εισάσετε και να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε. Tomorrow.
σπίτια πιο λευκά. Και τα σπίτια πιο λευκά. Και τα σπίτια πιο λευκά στου Γλαυκού. Τους παλιούς μου φίλους.